Anyone watching my channel, we know that it started from the moment I won the Victorinox competition, Swiss Army knowledge and inventive uses. So I sent my own ideas for the competition. Victorinox chose one of these ideas of mine and rewarded it. Then Victorinox presented one of these ideas each week. One of the ideas presented by Victorinox was how to remove tent pegs. Of course, the obvious way to remove tent pegs is to use the multi-purpose hook of a Swiss Army knife. Also, could use the flathead screwdriver or the can opener, like this. But I presented to Victorinox an alternative idea and I want to share it with you. An alternative way to remove tent pegs is to use the thumb hole of the one hand opening blade of a Swiss Army knife. Just place the hole into the tent peg like this, and now you can't pull out easily the tent peg. At least remove the first tent pole and then use this tent pole to remove the remaining tent pegs. Sometimes it is really very hard to pull out the tent pegs. So in that case, could when you try to pull out, the blade came out like this. In this case, you can use the blade when it is fully opened, but be careful. Of course, hold away of the edge your fingers. Touch the blade only on the spine, like this, and this gives you a great grip to pull out the tent pegs. Victorinox suggests my idea to the campers of the annual Wilderness Festival. So my friends, this was the today's video, this small camping idea. I hope to join it. In some of the next videos, I'm gonna show you some of my ideas that Victorinox had shared. Until the next video, stay safe. Thanks for your support. Thanks for watching. Όσοι φίλοι παρακολουθούν το κανάλι μου από την αρχή θα γνωρίζουν ότι ξεκίνησε από τη στιγμή που κέρδισα έναν διαγωνισμό της Victorinox, ο οποίος είχε θέμα γνώση και εφευρετικές χρήσεις του ελβετικού σουγιά. Είχα στείλει λοιπόν τις ιδέες μου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και η Victorinox διάλεξε μία ως την καλύτερη και τη βράβευσε. Στη συνέχεια παρουσίαζε όλες αυτές τις ιδέες μου μία φορά τη βδομάδα στην ιστοσελίδα της. Μία λοιπόν από τις ιδέες μου που παρουσίασε κάποια στιγμή ήταν πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε τα πασαλάκια της σκηνής μας χρησιμοποιώντας τον ελβετικό μας σουγιά. Φυσικά ο προφανής τρόπος να αφαιρέσουμε τα πασαλάκια της σκηνής μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τον πολυχρηστικό γάντζο του ελβετικού μας σουγιά. Ή επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίσιο κατσαβίδι ή το ανοιχτήρι κονσερβών κατά αυτόν τον τρόπο. Το τοποθετούμε κάτω από τα πασαλάκια της σκηνής μας και αυτό μπορεί να μας δώσει μια καλή λαβή ώστε να μπορούμε να τα τραβήξουμε έξω. Είχα παρουσιάσει όμως στην Victorinox έναν εναλλακτικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αφαιρούμε τα πασαλάκια της σκηνής μας και θα ήθελα να τον μοιραστώ μαζί σας.
Ένας εναλλακτικός τρόπος για να αφαιρούμε τα πασαλάκια της σκηνής μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την υποδοχή που έχει για τον αντίχειρα η λεπίδα ενός ελβετικού σουγιά που ανοίγει με το ένα χέρι. Τοποθετούμε την τρύπα αυτή μέσα στο πασαλάκι κατά αυτόν τον τρόπο και αυτό θα μας δώσει μία καλή λαβή για να τραβήξουμε έξω το πασαλάκι μας. Τουλάχιστον να αφαιρέσουμε το πρώτο πασαλάκι, το οποίο είναι αδύνατο να το αφαιρέσουμε με γυμνά χέρια, και στη συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πασαλάκι για να αφαιρέσουμε τα υπόλοιπα. Πολλές φορές τα πασαλάκια μας είναι τόσο σφιχτά σφινωμένα στο έδαφος που χρειαζόμαστε αρκετή δύναμη για να τα τραβήξουμε έξω. Αν χρησιμοποιήσουμε τη λεπίδα του ελβετικού μας σουγιά όπως δείξαμε νωρίτερα και το πασαλάκι είναι πολύ σφιχτά σφινωμένο στο έδαφος, τραβώντας η λεπίδα ανοίγει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουμε τη λεπίδα να μας κόβει στα δάχτυλά μας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ελβετικό μας σουγιά με ανοιχτή τη λεπίδα ώστε να μας δώσει μια πολύ καλύτερη λαβή για να τραβήξουμε έξω το πασαλάκι μας, αλλά προσοχή, να μην φέρουμε σε επαφή τα δάχτυλά μας με την κόψη της λεπίδας. Τοποθετούμε τη λεπίδα με τον ίδιο τρόπο, την τρύπα μέσα στο πασαλάκι, αλλά ακουμπάμε τα δάχτυλά μας μόνο στην πίσω όψη της λεπίδας και τα κρατάμε μακριά από την κόψη της λάμας, κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό μας δίνει μια πολύ καλή λαβή και μπορούμε να τραβήξουμε έξω τα πασαλάκια μας. Τη συγκεκριμένη ιδέα μου, μάλιστα φίλοι μου, η Victorinox την προτείνει στους κατασκηνωτές που συμμετέχουν στο ετήσιο φεστιβάλ στην Άγρια Φύση της Victorinox. Ελπίζω και σε εσάς να φάνηκε χρήσιμη. Πείτε μου τις απόψεις σχετικά με αυτή την ιδέα που είδαμε σήμερα και πιστεύω στα επόμενα βίντεο να σας παρουσιάσω, να σας δείξω και τις υπόλοιπες ιδέες μου τις οποίες η Victorinox τις μοιράστηκε με το κοινό. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.